Κυρίες και κύριοι βουλευτές, κυρία Πρόεδρε, ξεκινώ με μια νομοτεχνική βελτίωση, την οποία, όπως είχα δηλώσει και νωρίτερα στην κοινή συνεδρίαση των Επιτροπών, την καταθέτουμε για να διευκρινίσουμε ένα θέμα συνταγματικότητας που έχει εγερθεί σε σχέση με τη ρύθμιση του άρθρου 10 στην παράγραφο 24. Όπως είχα δηλώσει και προηγουμένως, η ρύθμιση είχε αποκλειστικά σκοπό τη συγκέντρωση των οικονομικών πόρων του Δημοσίου, ούτως ώστε να μπορεί να γίνεται καλύτερη αξιοποίησή τους και να μην φυλάσσονται τα αποθεματικά των νομικών προσώπων σε ιδιωτικές τράπεζες. Επειδή η διατύπωση δημιουργούσε ενδεχομένως ένα θέμα ερμηνείας σε σχέση με το αν παραβιάζεται το αυτοδιοίκητο και των νομικών προσώπων που από το Σύνταγμα έχουν αυτονομία και των υπόλοιπων, διευκρινίζουμε προσθέτοντας τη φράση «με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων για τα αυτοδικούμενα νομικά πρόσωπα» ότι εξακολουθεί να υπάρχει η δυνατότητα αυτοδιοίκησης των νομικών προσώπων ως προς τις αποφάσεις σκοπιμότητας και δεν υποκαθίσταται στη θέση τους ο Υπουργός Οικονομικών. Για να μην όμως καταχραστώ του χρόνου και να ξανατοποθετηθώ, θα μου επιτρέψετε να τοποθετηθώ και για τα ζητήματα του δικού μου Υπουργείου, θέματα που αφορούν το ασφαλιστικό και το συνταξιοδοτικό σύστημα της χώρας. Πραγματικά εξεπλάγει από πολλές τοποθετήσεις. Άκουσα για παράδειγμα ότι εμείς θα θέσουμε σε αφισβήτηση με τη μεταρρύθμιση που προγραμματίζουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Αυτός ο ισχυρισμός από ανθρώπους που θα έπρεπε να ξέρουν ότι έχουμε ήδη 6 καταδίκες στην Επιτροπή Κοινωνικών Δικαιωμάτων, το όργανο του Συμβουλίου της Ευρώπης που παρακολουθεί τον Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη, έχει την ευθύνη επίβλεψής του, ακριβώς γιατί το πρώτο μνημόνιο παραβίαζε σειρά διατάξεών του. Από ανθρώπους που θα έπρεπε να ξέρουν ότι την προηγούμενη εβδομάδα η Επιτροπή που παρακολουθεί το σύμφωνο του ΟΗΕ για τα οικονομικά, τα κοινωνικά και τα πολιτιστικά δικαιώματα διαπίστωσε ότι η επιβληθήσα στη χώρα λιτότητα τα τελευταία 5 χρόνια παραβιάζει το σύμφωνο αυτό. Από ανθρώπους που θα έπρεπε να ξέρουν τη σχετική έκθεση του ειδικού εμπειρογνώμονα των Ηνωμένων Εθνών για τις ευθύνες που έχουν τα κράτη δανειστές στη σχέση τους με τα κράτη οφειλέτες ως προς την τήρηση των θεμελιωδών κανόνων του διεθνούς δικαίου. Όλα αυτά λοιπόν από ανθρώπους και υπεύθυνους πολιτικούς άνδρες και γυναίκες είναι κάτι που δεν περίμενα να δω στη Βουλή. Δίνει κατά τη γνώμη μου έλλειψη υπευθυνότητας. Άκουσα επίσης να μας μέφονται ότι τάχα κάνουμε διαπραγμάτευση και ότι φέρνουμε ξανά ό,τι έφερναν και οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Νομοσχέδια με μετάφραση και με ηλεκτρονική αλληλογραφία. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή αρχίζουν να γίνονται ορατά τα αποτελέσματα της εξάμηνης προσπάθειας να αντιπαραβάλουμε ένα διαφορετικό μοντέλο στο μοντέλο της οικονομικής ορθοδοξίας. Δεν εισπράξαμε μόνο τσάι και συμπάθεια από αυτούς που είδαν ότι πράγματι υπάρχει μια εναλλακτική οδός στο μοντέλο του επελάβροντος νεοφιλελευθερισμού. Θα σας πω δύο συγκεκριμένα παραδείγματα στο δικό μου αντικείμενο. Στην επίσκεψή μου στην Επιτροπή Απασχόλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής η πρότασή μας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να έχει επίβλεψη της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τα εργασιακά. Γιατί δεν είναι διμερές θέμα. Είναι θέμα που αφορά όλη την Ευρώπη πώς θα καθοριστούν οι καλές ευρωπαϊκές πρακτικές στον τομέα των εργασιακών θεμάτων. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο η πρόταση που θα συζητηθεί στο Συμβούλιο των Συντονιστών της Επιτροπής είναι να υπάρχει μια διαρκής επιτροπή παρακολούθησης, ένα monitoring group του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που θα βλέπει πώς εξελίσσεται τη διαπραγμάτευση. Ακριβώς γιατί εμείς θέλουμε να είναι ουσιαστική και ακριβώς γιατί θέλουμε να υπερασπίσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο από τον απελάβνοντα νέο φιλελευθερισμό. Στο Eurogroup, στο Συμβούλιο Υπουργών Εργασίας, υποστηρίξαμε την πρόταξη της Λουξεμβουριανής Προεδρίας να υπάρχει ένα Eurogroup των Υπουργών Εργασίας. Και αυτή η πρότασή μας, η κοινή με τον Λουξεμβουριανή Προεδρία, βρήκε την υποστήριξη και των Υπουργών Εργασίας της Γαλλίας και της Γερμανίας. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν παράλογο
οι υποχρεώσεις της Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος ως προς το τι είναι οι καλές εργασιακές πρακτικές ή μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού να υπόκεινται στον έλεγχο των Υπουργών Οικονομικών. Προφανώς θα πρέπει οι Υπουργοί Εργασίας να αναλάβουν αυτό το θεσμικό ρόλο της διαπραγμάτευσης απέναντι στο σύνολο των λαών της Ευρώπης, της ουσίας του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Και προφανώς εμείς είμαστε που βάλαμε στο τελευταίο μνημόνιο, παρά τους αναγκαστικούς συμβιβασμούς που δεχθήκαμε, το να είναι η ΔΟΕ, η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας, ο τελικός διαιτητής της διαπραγμάτευσης αυτής. Και η ΔΟΕ θα είναι παρούσα με τεχνική βοήθεια και στη μεγάλη μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού. Διότι αυτά που φέρνουμε τώρα είναι προαπαιτούμενα, που μας έχουν ζητηθεί και που ουσιαστικά αντιμετωπίζουν θέματα που το προηγούμενο νομοσχέδιο που εμείς ψηφίσαμε και που αντιμετώπιζε επιμέρους θέματα του ασφαλιστικού μας συστήματος, τα επανεξετάζει, χωρίς όμως να θέτει τη συνολική αυτή μεταρρύθμιση που έχει ανάγκη στο σύνολό της στο συνταξιδοτικό μας σύστημα. Όπως είχα ευκαιρία να τοποθετηθώ και στην Επιτροπή, τα περισσότερα από αυτά τα πρώτα μέτρα πρώτερων βοηθειών έχουν ήδη εκπληρώσει το σκοπό τους. Είναι αλήθεια ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο μέτρα, τα οποία θα πρέπει να συμπεριλάβουμε στη μεταρρύθμιση τη μεγάλη του Νοεμβρίου, το θέμα της αποκατάστασης των συντάξεων των ανασφάλιστων υπερηλίκων. Εκεί όμως είναι προφανές ότι θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε στη γενικότερη κατεύθυνση του διαχωρισμού προνοιακών και ασφαλιστικών παροχών, όπως θα κάνουμε στη μείζωνα μεταρρύθμιση, όπως επίσης και το ζήτημα της επιλογής ασφαλιστικών κλάσεων των ελεύθερων επαγγελματιών, το οποίο με ρητή πρόβλεψη που έχουμε στην συμφωνία πρόκειται να ακολουθεί το ύψος του εισοδήματος. Αλλά κακά τα ψέματα, όλα αυτά ήταν επιμέρους μέτρα. Δεν λύνεται με εμβαλωτικά μέτρα το συνταξιοδοτικό. Και γιατί πάντοτε είχαμε ένα σύστημα ασφαλιστικό που ήταν κατακερματισμένο, υπόκειτο στις πελατειακές πρακτικές του πελοκομματισμού. Δεν ήταν δίκαιο και πριν από το 2010. Και ήδη μετά το 2010, όχι μόνο επιδεινώθηκε λόγω των νόμων που στην πραγματικότητα δεν έλυσαν, αλλά επιδείνωσαν τα χρόνια προβλήματά του, αλλά αντιμετώπισε και το οξύ πρακτικό πρόβλημα που δημιουργήθηκε αφενός από το αποτέλεσμα της κρίσης και της ύπαρξης πάνω από το 1/4 της εργατικής δύναμης που είναι στην ανεργία και που δεν έχει δυνατότητα να πληρώνει τις φορές της, και από την τελική καταλήστευση των αποθεματικών των ταμείων από το PSI, που ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι της κακοδιαχείρισης των αποθεματικών. Το ασφαλιστικό σύστημα στην Ελλάδα είναι το μοναδικό που δεν έχει αυτή τη στιγμή αποθεματικά. Εμείς και εδώ δεν θελήσαμε να νομοθετήσουμε με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή υπομετάφραση. Θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε βαλωματικά να βρούμε ισοδύναμα σε αυτά που μας ζητούν και που στην πραγματικότητα θα πρέπει εμείς οι ίδιοι να τα έχουμε προβλέψει. Γιατί αυτή τη στιγμή τα ελλείμματα του συνταξιοδοτικού μας συστήματος είναι τριπλάσια από την προσαρμογή που μας ζητείτε. Εμείς οι ίδιοι θα έχουμε φροντίσει προπολού να τα έχουμε κάνει. Όλες όμως οι μεταρρυθμίσεις που προηγήθηκαν ήταν μεταρρυθμίσεις που ουσιαστικά ήταν το λογαριασμό σε κάποιον άλλον. Γι' αυτό έχουμε διαφορετικές ρυθμίσεις για τους ασφαλισμένους πριν το 1993, μετά το 1993, πριν το 2011, μετά το 2011. Εμείς λοιπόν δεν θα επιβάλλουμε νέες οριζόντιες μειώσεις. Εμείς ξεκινούμε από τη λογική ότι κάθε ασφαλισμένος θα πρέπει να έχει κοινή και όμοια αντιμετώπιση με όλους τους υπολείπους που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με αυτόν. Ομοιόμορφους κανόνες θα εφαρμόσουμε και από αυτή τη νέα αρχιτεκτονική του συστήματος πρόκειται να προχωρήσουμε στον εξορθολογισμό. Και προφανώς η πρόταση της Επιτροπής που κατέθηκε σήμερα δεν είναι η τελική πρόταση της κυβέρνησης. Αποτελεί την αφορμή, την έναρξη δημόσιου διαλόγου. Έχω εκπλαγεί μπροστά στο μέγεθος της παραπληροφόρησης. Όπως στο παρελθόν εγκύκλοι που εκδίδονταν και που ερμήνευαν η φυστάμενη νομοθεσία του 2010 αποδιδόταν σε εμάς, όπως στον τομέα το φορολογικό ακούμε για φοροκαταιγίδα όταν πρόκειται για εφαρμογή μέτρων που έχουν ήδη ψηφιστεί από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, εδώ έχουμε ακόμα χειρότερα πράγματα. Αποδίδονται απίθανες μειώσεις, αποθέτονται απίθανες προθέσεις
και στην Επιτροπή και στην ίδια την κυβέρνηση. Μόνο ότι πανηγυρικά πολλές φορές έχω πει ότι εμείς δεν θα δεχθούμε να υπάρχει κανένα εισοδηματικό κριτήριο στην απονομή των συντάξεων, βλέπω συνέχεια σε επιχειαίους τίτλους εφημερίδων να προβάλλεται κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τέρμα στα ψέματα. Εμείς θέλουμε, ολοκληρώνω κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε για την υπέρβαση, ένα δημόσιο σύστημα, αναδιανεμητικό, που θα φροντίζει και θα προστατεύει τις συντάξεις, ειδικά των στρωμάτων των χαμηλόμισθων, που δεν θα έχει χαρακτηριστικά κεφαλαιοποιητικά, που δεν θα υπόκειται στις προθέσεις του νεοφιλελευθερισμού να έχει τα όμοια χαρακτηριστικά με ένα ιδιωτικό σύστημα ασφάλισης. Και ακριβώς θα στηριχτούμε σε ευρύ δημόσιο διάλογο, ώστε το Νοέμβριο, που θα έρθει το ολοκληρωμένο νομοσχέδιο, να μπορέσουν όλοι να έχουν ενημερωθεί για το ποια είναι τα βασικά του χαρακτηριστικά. Και να έχουμε τη δυνατότητα, επιτέλους, να έχουμε μια ελληνική μεταρρύθμιση, που θα έπρεπε να έχει συμβεί δεκαετίες πριν. Όχι γιατί μας το επιβάλλουν τα μνημόνια, αλλά γιατί είναι μια ανάγκη να μπορέσουμε να αλλάξουμε τη χώρα μας σε πιο δίκαιη κατεύθυνση, σε μια κατεύθυνση μιας μεταρρύθμισης που να έχει κοινωνικό και αριστερό πρόσημο. Σας ευχαριστώ πολύ.